Ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης κατέθεσε το πρωί της Τετάρτης προτάσεις για την αγωγή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας κατά του Δήμου Σερών. Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ο Δήμαρχος, αφού ευχαρίστησε τον Δικηγορικό Σύλλογο για την βοήθεια που του παρήχε, δήλωσε την αναγανάκτησή του για την τροπή που έχει πάρει το θέμα και τις παλινοδίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας έχει καταθέσει αγωγή κατά του Δήμου Σερών, σύμφωνα με την οποία ζητά την κυριότητα των 39 στρεμάτων που υπάρχουν μέσα στο στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά και τα οποία 39 στρέμματα ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Σερών. Είναι του Δήμου Σερών, με χαρτιά. Αυτό το κομμάτι το έχει δώσει ο νομάρχης πριν από πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, σε αυτή την αγωγή που κατέθεσε το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, ο Δήμος Σερών σήμερα καταθέτει προτάσεις ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου Σερών. Ο Δήμος Σερών, με τη συνδρομή δύο δικηγόρων, μελών του Δικηγορικού Συλλόγου, στο μονομέλες πρωτοδικείου Σερών, κατέθεσε νομικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα δίκαια αιτήματα της Δημοτικής Αρχής και καταδεικνύουν την αθέτηση των λόγων των πολιτικών αρμόδιων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Είχε γίνει μια συμφωνία σε παρελθόντα χρόνο, ανάμεσα στο Υπουργείο και στη Δημοτική Αρχή, για την αξιοποίηση των στρατοπέδων. Ο Δήμος Σερών, από την πλευρά του, όσο μπορούσε, είχε προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση της συμφωνίας, είχε πραγματοποιήσει τις πολεοδομικές μελέτες που έπρεπε να, που όφιλε μάλλον να πράξει, και απέμειναν κάποιες τελικές διαδικασίες ώστε να ξεκινήσει και η φάση της υλοποίησης των έργων. Εκεί κάποια στιγμή το Υπουργείο, μέσω του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, υπαναχώρησε από αυτή τη συμφωνία και όχι απλά υπαναχώρησε, αλλά άρχισε να προβάλλει και διεκδικήσεις. Μία από τις διεκδικήσεις αυτές είναι αυτή, έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του στρατοπέδου. Καταθέσαμε αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να ακυρωθεί αφενός η τελευταία πράξη του ΤΕΘΑ, η τελευταία απόφαση που έστειλε, με την οποία ουσιαστικά φαίνεται ότι προχωρεί σε ανάκληση της όλης διαδικασίας και υπαναχώρηση από την τελική επικύρωση της πράξης, δηλαδή τη μεταβίβαση κυριότητας του Δήμου Σερών. Και αφετέρου ζητούμε την ακύρωση των δύο παραλήψεων, οι οποίες συντελέστηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι, μάλλον από τις αρχές του καλοκαιριού του 2017, που ο Δήμος Σερών έστειλε επανειλημμένως αιτήσεις τόσο προς το ΤΕΘΑ όσο και προς το Υπουργείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επομένως, σε αυτές τις δύο παραλήψεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα για την ολοκλήρωση διαδικασίας, η μία από την πλευρά της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΘΑ και η άλλη από την πλευρά του ίδιου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, τα απευθυνόμαστε στο δικαστήριο και ζητούμε την ακύρωσή τους.